Κύριος Παναγιώτης. Κύριος Παναγιώτης, σας γνωρίζω. Δάσκαλε. Σε καλό καιρό, στεφός. Κάνω πολλά σήμερα, ναι. Καταρχάς, θέλω να σε ευχαριστήσω για την ανταπόκριση στην πρόσκληση. Δεν κατέστη δυνατόν να ανταποκριθούμε όλοι όσοι προσεκλήθησαν για λόγους που είχαν να κάνουν με τις προσωπικές τους υποχρεώσεις. Θέλω να ξεκινήσω με την ουσία. Η ουσία είναι ότι παίρνουμε μια πρωτοβουλία που δεν θέλουμε να είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Εξού και εσείς είστε εδώ. Εκπροσωπείτε όχι μόνο διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους ή ακαδημαϊκούς χώρους, αλλά εκπροσωπείται και το ευρύτερο φάσμα των απόψεων που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Διότι στόχος μας είναι πρώτον να μην χάσουμε ως χώρα μια μεγάλη ευκαιρία. Συνταγματική αναθεώρηση δεν γίνεται κάθε μέρα. Δεύτερον, να μην χάσουμε την ευκαιρία αξιοποιώντας και καταγράφοντας όλες τις απόψεις. Το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει τη διαδικασία. Αυτή θα είναι η διαδικασία, η κοινοβουλευτική. Θέλουμε όμως, πριν από την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, ώστε ο τελευταίος βουλευτής, τα κόμματα, η Βουλή ως συλλογικό υποκείμενο, να έχει καταγεγραμμένες τις απόψεις, τις αντιθέσεις, τις συμπτώσεις και τις πιθανές συνθέσεις μέσα από μια πλατιά και ουσιαστική διαδικασία διαλόγου, διότι θεωρούμε ότι πρέπει να απασχολήσει ή δυνατόν τον τελευταίο πολίτη για το τι πρέπει να αλλάξει, τι δεν πρέπει να αλλάξει, ποια είναι η γνώμη, ποια είναι η άποψη σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο για την συγκρότηση όλων των διαδικασιών, γιατί το Σύνταγμα διέπει ως θεσμικό πλαίσιο όλες τις διαδικασίες του πολιτεύματος, της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής ζωής.